Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Αυτό είναι το απίστευτο καπάκι που σας είχα δείξει ότι μου έκαναν δώρο από το Sheep & Wolves. Όταν επισκέφτηκα το κατάστημα, πραγματικά ενθουσιάστηκα από τα νήματα και τις επιλογές που μπορούν να μας δώσουν στο Sheep & Wolves. Σε ό,τι κομμάτι θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε παραγγελία, μπορούμε να το φέρουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Τα κορίτσια στο Sheep & Wolves είναι πολύ εξυπηρετικά και βοηθούν σε όλες τις περιστάσεις. Αυτό λοιπόν το διοπίστωσα ίδια όταν πήγα εκεί. Όταν λοιπόν μου χάρισαν αυτό το καπάκι, η συζήτηση που είχα με την Κατερίνα ήταν να πλεκτεί με το μαύρο αυτό καταπληκτικό νήμα 100% πολυέστερ, 150 μέτρα, περίπου 200 γραμμάρια. New Era λέγεται το νήμα. Είναι τα νήματα που αγαπώ, είναι δηλαδή πολυεστέρας και όχι πολυπροπυλένιο. Ο πολυεστέρας έχει την εξής διαφορά από τα άλλα νήματα. Είναι πιο ματ σαν νήμα, το αποτέλεσμά του είναι πιο ματ, δεν είναι γυαλιστερό ψεύτικο, αυτό που είναι πλαστικό, που έχει μέσα πλαστικό. Είναι πάρα πολύ μαλακό νήμα, οπότε δεν ενοχλεί στο χέρι μας, ξεκούραστο δηλαδή, και δίνει και ένα πολύ ωραίο ελαφρύ αποτέλεσμα. Είχε λοιπόν μια ιδέα η Κατερίνα, το τσαντάκι, που ήταν πάρα πολύ σωστή η ιδέα της, να γίνει ένα τσαντάκι που θα ακολουθεί τη γραμμή από το καπάκι, γραμμή α δηλαδή. Αυτό είπαμε εκείνη την ώρα να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω παιδευτεί πολύ καιρό και θα σας εξηγήσω γιατί. Το πιο εύκολο ήταν να κάνω τα κομμάτια μου χωριστά στη γραμμή αυτή που του ταιριάζει, τη γραμμή α, να τα ενώσω και να είναι μια υπέροχη τσάντα. Δεν μπορούσα όμως, δοκίμασα να βάλω πάρα πολλές πλέξεις, τις πιο απλές που μπορούσα να σκεφτώ. Δεν μου άρεσε τίποτα. Γιατί το καπάκι είναι από μόνο του εντυπωσιακό και οποιαδήποτε πλέξη και ανέβαζα εκτός από τα απλά άριχτα, δεν μου άρεσε. Έχανε όλη του την ομορφιά το καπάκι. Από το να σας δείξω λοιπόν ένα τσαντάκι με σκέτα άριχτα, πάλι γιατί το έχω ξανακάνει να σας δείξω με σκέτα άριχτα, έψαξα πάρα πολύ κάτι που επιτέλους θα μου τέριαζε να είναι μια ιδιαίτερη τσάντα. Θεωρώ ότι το βρήκα κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ελπίζω και εσείς να συμφωνείτε και να σας άρεσε. Πάμε να σας εξηγήσω τι έχω κάνει. Μέχρι εδώ έχω δημιουργήσει το τέλειο οβάλ. Όταν λέω το τέλειο οβάλ, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά με οβάλ. Αν χρειαστεί, θα κάνω ένα χωριστό βιντεάκι για το πώς κάνουμε το οβάλ αυτό. Όταν λοιπόν εγώ λέω το τέλειο οβάλ, τι εννοώ? Όσες έχετε πλέξει είτε κύκλο είτε οβάλ, ξέρετε ότι επειδή οι αυξήσεις γίνονται σε συγκεκριμένα σημεία, από κάποια στιγμή και μετά πάβει να είναι κύκλος ή οβάλ και γίνεται με πλευρές. Αυτό είναι λογικό λόγω των αυξήσεων που γίνονται. Εγώ λοιπόν, ξεκινώντας από το κέντρο και πλέκοντας οβάλ γύρω, όταν έφτασα περίπου σε ένα σημείο που δεν είχα πια φόβο να μου στρίψει, να μου μικρύνει, άρχισα και έκανα. Σε μία σειρά δεν έκανα αυξήσεις, στην επόμενη σειρά τις έκανα σε άλλα σημεία. Τις αυξήσεις που έπρεπε, τρεις σε κάθε πλευρά δηλαδή, αλλά σε άλλα σημεία. Μετά δύο σειρές πάλι δεν έκανα αυξήσεις. Μόλις βλέπω ότι πάει να μου τραβήξει, να σηκωθεί το πλεκτό μου, ξανακάνω αυξήσεις στα σημεία που, από τις δύο πλευρές αυτές. Ο λόγος λοιπόν που βασικά δεν το κάνω βίντεο είναι αυτός, γιατί από κάποια στιγμή και μετά δεν ακολουθώ το πατρόν του οβάλ, κάπου εδώ. Εάν το κοιτάξετε με προσοχή θα το δείτε ότι διαφέρει, γιατί σταματάνε οι αυξήσεις στο ίδιο σημείο αυτό και μετά είναι σκόρπιες. Εμπειρικά λοιπόν, όπως κάνω πάντα και στους κύκλους και στα οβάλ, σταματώ τις αυξήσεις που λέει το πατρόν,
Δεν ακολουθώ δηλαδή κατά γράμμα, παρά το στρώνω για να μου γίνει στρογγυλό. Και στον κύκλο το ίδιο κάνω, να ξέρετε. Αφού λοιπόν έκανα αυτό το οβάλ που θα σας πω αμέσως στις διαστάσεις, είναι 55 εκατοστά το μήκος του. Και 36 εκατοστά και 36 εκατοστά το φάρδος του. Έκανα μία δοκιμή. Πώς είναι το πατρόν της σάντας μας. Αυτό εδώ είναι το κεντρικό κομμάτι, δηλαδή η πλάτη, η βάση και το μπροστινό, που είναι όσο είναι το καπάκι μου. Γι' αυτό και ξεκίνησα την αρχική αλυσίδα όσο είναι το καπάκι. Και μετά άρχισα και έπλεκα το πατρόν μου γύρω, 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 γύρω. Άρα το κεντρικό σημείο που είναι το ίσιο, χωρίς αυξήσεις, είναι στο φάρδος που έχει το καπάκι. Όταν λοιπόν έφτασα περίπου σε αυτές τις διαστάσεις, έβαλα σημάδια από την πάνω πλευρά και από την κάτω, μετρώντας ακριβώς τους ίδιους πόντους εδώ με εδώ, γιατί είναι αυτό το κομμάτι, ο τομέας που σας λέω. Μένουν τα οβάλ. Στα οβάλ, από αυτό το σημάδι μέχρι αυτό το σημάδι, μέτρησα τους πόντους μου και τους διαίρεσα 1, 2, 3, 4, 5. Βάζοντας λοιπόν σημάδι στον αριθμό που βρήκα όταν το διαίρεσα 2, 5, ένα σημάδι, δύο σημάδια, τρία, τέσσερα σημάδια για να δημιουργήσω 5 τομείς και στον μεσαίο έβαλα ένα σημάδι και ακριβώς στη μέση. Ξανά από την άλλη πλευρά. Από ποντοδείκτη σε ποντοδείκτη, η πόντη αυτή πρέπει να είναι ίδια με την άλλη μου πλευρά, εννοείται. Άρα, διαιρώντας λοιπόν αυτός τους πόντους δια 5, είναι αυτοί οι 5 τομείς που χρειάζομαι. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Η διαφορά είναι ότι ο ενδιάμεσος τομέας, ο τρίτος, τον ξαναχωρίζω στη μέση, γιατί είναι ακριβώς το κέντρο του πλεκτού μου. Ελπίζω να έγινα κατανοητή, δεν έχω κάνει τίποτα περίεργο, αυτό που σας είπα μόνο, για να μου βγουν τα σημάδια ίδια. Διπλώνοντας λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, είναι η πλάτη και το μπροστινό από την τσάντα. Και μας μένει όλο αυτό εδώ το οβάλ. Λυγίζω στο πρώτο σημάδι. Φτάνω στο δεύτερο, το οποίο είναι μέσα. Φτάνω στο τρίτο που είναι έξω. Ξαναμπαίνω μέσα. Στο σημάδι μου βγαίνω. Στο σημάδι μου μπαίνω. Στο σημάδι μου βγαίνω. Και έφτασα. Το ποντοδείκτη. Έχω δημιουργήσει το πλαϊνό μου με τις πιέτες αυτές που μας δίνει το αποτέλεσμα που είδατε στη φωτογραφία. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Το πρώτο σημάδι μπαίνει μέσα. Έφτασα στο επόμενο, έξω. Μέχρι να φτάσω στον πρώτο ποντοδείκτη που πρέπει να είναι έξω. Έχω δημιουργήσει λοιπόν αυτές τις πιέτες και από εδώ. Μία, δύο στη μέση και οι άκρες μου. Και για να προχωρήσω τη δουλειά μου, αυτό το κομμάτι και αυτό θα τα πιάσω πρόχειρα. Με ένα πιαστράκι.
Θα σας δείξω τώρα πιάνοντας τις πρώτες πιέτες, αφήνοντας μόνο τη μεσαία κενή, τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσω και στο τέλος αυτή εδώ η πιέτα που μου χαλάει θα είναι αυτή που θα βάλω το μαγνητάκι μου ή τη σούστα μου για να μου την κρατάει έτσι. Το ίδιο κάνω και από εδώ, το πρώτο σημάδι έξω, μέσα. I was screaming into the canyon at the moment of my death. Echo I created, I lasted my last breath. My voice it made an avalanche. Βάζοντας τα σημάδια που σας έδειξα όταν ήταν ανοιχτό το βάλ και ξέροντας ότι τα πρώτα αυτά που οριοθετούν το μπροστινό μέρος της τσάντας και το πίσω είναι έξω, τα υπόλοιπα σημάδια θα σας οδηγήσουν μόνο τους πώς να τη διπλώσετε. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Βάζοντας και το καπάκι από πάνω, θα έχουμε αυτή τη τσάντα με τα ιδιαίτερα πλαϊνά. Μέχρι αυτό το σημείο, το οβάλ όλο που έχω πλέξει, έχω χρησιμοποιήσει 2 κόνους των 200 γραμμαρίων. Αυτός είναι ο τρίτος και μου έχει περισσέψει αυτό το νήμα. Για την δουλειά που θέλω να κάνω από πάνω τώρα, δεν θα με φτάσει αυτό το νήμα, θα χρησιμοποιήσω και από τον τρίτο κόνο, αλλά θα είναι ελάχιστο αυτό που θα χρησιμοποιήσω. Σας το λέω για να κρίνετε εάν θέλετε να την κάνετε λίγο μικρότερη για να χρησιμοποιήσετε μόνο 2 κόνους. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, με το βελονάκι νούμερο 4 που έπλεκα μέχρι τώρα, θα συνεχίσω πλέκοντας κυκλικά μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημάδι, το πρώτο μου. Το μεσαίο τον αγνοούμε τον πόντο, ε. Έφτασα στο πρώτο μου σημάδι. Διπλώνοντάς το, θα πάω και θα μπω. Κάτσε, αυτό με ενοχλεί τώρα. Θα πάω και θα μπω. Πιάνοντας όλους τους πόντους της γωνίας, τον πόντο της μέσα πλευράς. Για αυτό το κομματάκι εδώ δηλαδή θα πλέκω και τις 1, 2, 3 πλευρές. Αυτό που έχω να κάνω είναι μόνο να τραβάω καλά τον νήμο μου, να πλέκω σφιχτά πόντο, πόντο, πόντο. Πόντο, πόντο, πόντο. My voice is made an avalanche.
Και αφού έκανα αυτή την πιέτα, τη δημιούργησα και τη σταθεροποίησα πλέκοντάς το μέσα, θα συνεχίσω, θα δημιουργήσω αυτή την πιέτα, θα συνεχίσω να πλέκω ίσια, θα δημιουργήσω την επόμενη και την τελευταία. Εννοείται, σε αυτό το σημείο να πω ότι εννοείται ότι έχω μετρήσει τους πόντους μου και είναι ίδιοι. Και σε αυτή την πιέτα θα κάνω τους ίδιους πόντους και σε αυτή και σε αυτή και σε αυτή. Προφανώς πριν κάνετε αυτό το βήμα θα πρέπει να έχετε επενδύσει το οβάλ κομμάτι σας. Το συγκεκριμένο νήμα μου έχει δώσει πολύ σταθερό αποτέλεσμα. Και δεν θα βάλω ενίσχυση. Το στυλ της τσάντας δεν είναι και για τόσο πολύ σκληρή να είναι. Μου αρκεί αυτό που στέκεται. Άρα με ένα σκέτο ύφασμα από μέσα είμαι έτοιμη πριν ενώσω. Αν έχετε πλέξει πιο μαλακά και δεν σας στέκεται καθόλου όπως στέκεται σε μένα, σε αυτό το κομμάτι, εδώ, μόνο σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, πριν κάνετε το οβάλ, θα βάλετε και πλέγμα από μέσα. Συνεχίζω δημιουργώντας τις πιέτες μου και τα ξαναλέμε στο τέλος. Έφτασα στο σημείο από όπου ξεκίνησα να κάνω τα άριχτα ώστε να δέσω τις πιέτες μου. Στήθηκε το τσαντάκι μου. Είναι έτοιμες από μόνες τους. Προφανώς αυτή η πιέτα είναι αυτή που θα κλείσει έτσι. Και θα κάνω όμως λίγες σειρές άριχτα για να στρώσει καλά το πάνω μέρος από το τσαντάκι μου. Το επόμενο βήμα είναι να πάω στην πλάτη και να ενώσω και να ράψω με νήμα και βελόνα, είτε με βουβά slip stitch με το βελονάκι μου, το καπάκι πάνω στη τσάντα. Προφανώς, στη δική σας περίπτωση, η τσάντα είναι ήδη επενδεδημένη πριν κάνετε αυτό το βήμα. Και από εκεί και μετά υπάρχουν πολλοί τρόποι να τελειώσετε τα πλαϊνά σας. Ο ένας είναι αυτός που σας είπα, να βάλετε εδώ και εδώ μαγνητάκι και να κλείνει με μαγνητάκι εδώ και να ανοίγει όταν θέλετε να εκμεταλλευτείτε όλο το χώρο της τσάντας. Ο επόμενος τρόπος να περάσετε νήμα ή μία λυσίδα με άριχτα να κάνετε και να περάσετε το νήμα σας από εδώ μέχρι εδώ και να κάνετε εδώ ένα όμορφο φιόγκο, είτε με φούντες είτε με κάποια στρασάκια, πέρλες, οτιδήποτε θέλετε εσείς να βάλετε. Και άλλη μία ιδέα ακόμα που έχω, που ίσως να είναι αυτό που θα κάνω εγώ, είναι να πάρετε ένα κομμάτι αλυσίδα ανάλογα με το μέγεθος της τσάντας σας και να ράψετε τον ένα κρίκο εδώ και άλλο ένα κομματάκι και άλλο ένα κομμάτι εδώ. Οπότε κλειστή η τσάντα, κρέμεται η αλυσίδα, ανοιχτή τεντώνει και θα έχει δύο αλυσίδες εδώ στην άκρη για στολίδι. Θα δω και εγώ τι θα κάνω στην πορεία και θα σας τη δείξω έτοιμη. Λίγες σειρές με άριχτα, ένωμα το καπάκι και επιστρέφω για να τη δείτε τελειωμένη. Η τσάντα μου είναι έτοιμη. Βέβαια, εμένα δεν έχει φόδρα και θα χρειαστεί να το κάνω όλο από την αρχή, αλλά είναι ένας τρόπος που έχω επιλέξει για να μπορώ να ολοκληρώνω το βίντεό μου πιο γρήγορα, να φτάνει το βίντεο σε εσάς πιο γρήγορα. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ τώρα. Θα μου πείτε, κάθε τσάντα που φτιάχνεις τα ίδια μας λες. Όσο αφορά το πλαϊνό, δεν έχω ξανακάνει τσάντα με τέτοιο πλαϊνό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Εγώ τελικά διάλεξα την αλυσίδα και για ομορφιά θεώρησα ότι ταιριάζει με το
με το που πάνω. Τι έκανα τώρα, το καπάκι είναι θεσπέσιο. Ελπίζω το κατερινάκι μου στο Sheep and Wolves να μην μου στεναχωρεθεί που δεν έκανα την τσάντα αλφα που λέγαμε, αλλά θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ και σε αυτό το στυλ που έκανα. Το καπάκι έρχεται όμορφα στρογγυλά από πάνω, πίσω το έραψα, ανοίγει με δύο πολύ ωραία δυνατά μαγνητάκια και μέσα είναι αυτή. Χωρητικότητα μεγάλη, θα το έλεγα. Οι αλυσιδίτσες που έβαλα, αν σας αρέσει να το κάνετε κι εσείς για τσαχπινιά, τους έχω δώσει φάρδος να μπορεί να ανοίγει. Και τι έκανα, αντί να τις ράψω, πήγα και τις πέρασα, τις έπλεξα στην τελευταία σειρά που έκανα με άριχτα. Άριχτα έκανα όλο και όλο δύο σειρές και μία τρίτη που έπιανα το άριχτο πιο κάτω, κανέστρο, για να μου γίνει πιο σκληρό, πιο σταθερό το τελείωμα. Όπως βλέπετε, όντως έχει μεγάλη χωρητικότητα μέσα, παρόλο το μικρό της μέγεθος, και αυτό είναι λόγω των πλαϊνών και του μεγάλου πάτου που δημιουργήθηκε. Κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερη και αρκετά εντυπωσιακή. Εύχομαι να σας άρεσε και εσάς όσο άρεσε σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο περίεργο βίντεο γιατί δεν σας έδειξα κάτι πλεκτό, όμως το ξαναλέω, επειδή υπάρχουν άπειρα βίντεο με οβάλ πάτο, εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να σας πω το κουλπάκι που κάνω στον πάτο μου για να γίνεται εντελώς στρογγυλός και από εκεί και μετά να σας δείξω πώς το διπλώνουμε, πώς δημιουργούμε τις πτυχές και βάζουμε από πάνω ένα καπάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά το Sheep and Wolves για το υπέροχο δώρο που μου έκανε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου, τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.